Νομίζω ότι τώρα θα πρέπει να είμαι σε δύο. Αλλά πείτε μου, μπορεί να μην ακούγεται καλά αυτό που κάνω. Γεια! Γεια! Ναι, Ναι, μάλλον δεν μάλλον δεν ακούγεται ακούγεται καλά. καλά. Μάλλον ήταν μια μικρή αποτυχία αυτό που πήγα να κάνω τελικά. Ήταν μια μικρή αποτυχία. Νόμιζα ότι μπορούσε να γίνει. Απλά δεν ξέρω πώς να κάνω pin το Rich Nails and Lashes. Ναι, ό,τι να είναι. Όλα καλά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Καταρχήν θα σας δείξω τα μπέζ. Αυτά τα τρία μπέζ είναι τα αγαπημένα μου. Είναι το 125, το 124 και το 1468. Μπορούμε να κάνουμε ένα nude και ειδικά τώρα εν μέσω καραντίνας, το nude χρώμα είναι ότι καλύτερο, γιατί μακραίνει τον ήχη, οπότε όπως καταλαβαίνετε δεν φαίνεται. Και από πάνω μετά μπορούμε να βάλουμε στρασάκια, τη Νάρτα και τα Γιάννενα, χριστουγεννιάτικα δέντρα και ό,τι μας κατεβαίνει στο μυαλό εν ολίγης. Επίσης σας έχω ημιμόνιμα, τα οποία έχουν γκλίτερ μέσα. Μάνι, μάνι, Νάρτα. Έχω το μπλε το 076. Αυτό είναι απαλό γκλίτερ. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, αυτό το silver που είναι έντονο το 057. Με χρυσό μπέζ το 458. Θα τα δούμε όλα στην εφαρμογή. Θα τα κάνω όλα πάνω μου, όπως πάντα. Ξέρετε, χριστουγεννιάτικο δέντρο Αλεξανδράκη. Υπέροχο το 058. Θα σας κάνω λίγο με τα νιούτ πρώτα να ξεκινήσω. 2 λεπτά γιατί κάτι βλέπω έχω αφήσει εδώ. Μισό λεπτό. Τίποτα, τίποτα, καμία σωτηρία. Πρέπει, κύριε Μητσοτάκη, να μας ανοίξετε τα κομμωτήρια. Πρέπει να μας ανοίξετε τα στούντιο νυχιοπλαστικής, γιατί δε, έχει πάρει βάρκα νερό και θα να πάνε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Θα κάνω να βάψω κάτι σε αντρικό να έχει το live. Σε αντρικό, παιδί, αγόρια μου, λυπάμαι, θα σας στεναχωρήσω. Θα σας έλεγα ότι θα κάνω ένα, δεν ξέρω, τρελό σόου στο τέλος. Θα το σκεφτώ ανάλογα τη διάθεση. Έχω και λίγα νεύρα σήμερα, ξέρεις πώς πάνε αυτά. Δεν ακούγομαι καλά, ούτε φαίνομαι. Ωραία. Ωραία. Έβγαλα το WiFi. Με ακούτε και με βλέπετε καλύτερα? Ενημερώστε, παρακαλώ. Λοιπόν, πάω να βάψω με το 125. Ένα νιούτ να το περάσουν σε έναν ήχη. Πω, νομίζω με το πρώτο. Πάντα λέω αυτό θα κάνω. Δείτε το είναι υπέροχο. Θα σας περάσω. Όχι, αυτό ήταν το 1468. Τώρα είναι το 125. Κάνει διακοπές. Μακάρι να έκανα κι εγώ διακοπές, αλλά τώρα τέλος πάντων. Μην αρχίσω. Λοιπόν, να σας βάψω και το 124, να τα βλέπετε και τα τρία μαζί. Καλύτερα τώρα, Μπράβο, χαίρομαι. Βέβαια. Όταν πληρώνεις περισσότερο είναι καλύτερα τα τρίτα γιγκαμπάι. Το WiFi δεν του κάνει. Με 20 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, μισό, μισό, με φάγατε. Α, και αυτό είναι, δεν σου λέω, όλα μ' αρέσουν. Και μετά με ρωτώνει γιατί κάνω τρικολόρε τα νύχια μου. Λοιπόν, δείτε τα τρία νιούντ. Μπορείτε να καταλάβετε, να διακρίνετε. Δεν το βάψα ολόκληρο, εντάξει. Αυτό εδώ πέρα το άκρη-άκρη είναι το 124. Αυτό δεν είναι το 125 και αυτό το 1188. Κάτσε. 1468. Κοντά έπεσα. Αχ, αγάπες μου, και εμένα μου έχετε λείψει πολύ. Αλήθεια μου έχετε λείψει πολύ. Αλλά τρέχουμε για να φτιάξουμε κάποια πράγματα, για να τα βρούμε να είναι έτοιμα μετά την καραντίνα. Γιατί θέλω να πιστεύω ότι δεν θα μείνουμε για μια ζωή σε αυτή την καραντίνα, όπως πολλοί προσεύχονται. Λοιπόν, αυτά είναι τα νιούντ. Τώρα να σου δείξω. Κοίτα, αυτό εδώ που κάνει. Ροδακινή νιούντ χρυσό, το 458. Τώρα μην πεις ότι αυτό δεν είναι άκρο χριστουγεννιάτικο. Α, για να δω ποιο ψηφίζεται. Ναι, όντως δεν ρώτησα. Για βάση, 124, 125, πάλι το ξέχασα, 1468, 124, 125, 10... έχω καθυστερήσει στο κεφάλι. 1468, 125, 124.
Και εγώ για το 124 πάω, να σου πω την αλήθεια μου. Λοιπόν, και τώρα πάμε με το 3227, αυτό που κάνει τα bling bling, άκρος χριστουγεννιάτικο, δεν σηκώνω κουβέντα, δεν το ξέρεις. Βλέπω ανάμεσα σε 124-125, για να δούμε ποιος θα επικρατήσει. Λοιπόν, θα σου βάψω σε αυτά τα χρώματα γενικά, δείχνουν πιο ωραία όταν έχεις βάλει μια βάση από πάνω. Δηλαδή, αν έχεις βάψει μια βάση μπέζ, μια βάση νιούντ, δηλαδή σε αυτά τα χρώματα, στα παστέλ. Και σε σκέτο πιο απλό γράφει, αλλά πιο έντονο, είναι όταν τον βάζουμε πάνω από ένα άλλο ημιμόνιμο. Ωραία. Θα σας το βάλω εγώ τώρα, σε απλό νύχι, να δείτε ότι είναι απλό, ναι μεν, αλλά αφήνει και χρωματάκι. Δείτε. Και έχει και ωραίο bling bling μέσα, να τα κάνω πίσω. Ενώ όταν πάνω το βάλεις πάνω από το άλλο, δείτε πώς αλλάζει το χρώμα τώρα. Δείτε. Και δεν το έχω ψήσει ακόμα. Βλέπεις, γίνεται άλλο. Άλλο χρώμα φαίνεται εδώ, άλλο εδώ. Αλλάζει τελείως. Απλά κρατάς τη λάμψη με τα μέσα. Εδώ πέρα φαίνεται τελείως σκέτο. Ευαγγέλια, τι έμαθες, ότι το δικό μου χωριό είναι δίπλα στο δικό σου? Και γιατί σου καρίστηκες? Όλα τα χωριά δίπλα είναι. Λοιπόν, πάμε με τα νιούντ. Το 124 σε συνδυασμό με το χρυσό. Ναι, και εγώ το σκέφτηκα να το κάνω αυτό. Και ξέρεις τι μπορείς να κάνεις άλλο? Να κάνεις τη βάση την 124 σε όλα και να κάνεις γαλλικό μόνο το bling bling. Εντάξει, θα είναι σοκ, έτσι. Ξέρω τι κάνουν οι χάρες. Δεν θέλω να ακούσω το αντίθετο. Θα γίνουμε από δύο χωριά σήμερα. Λοιπόν, βγάζω τώρα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Γιατί δεν είναι τα νιου, εντάξει, τα νιου τα αγαπάμε, τα γουστάρουμε, μας αρέσουνε. Μικρά χαρτάκια έκοψα ηλίθια. αλλά φυσικά το χρώμα των Χριστουγέννων είναι το κόκκινο. Μισό. Μικρά χαρτάκια έκοψα. Τι να κάνω. Να καθαρίσω καλά. Ωραία. Λοιπόν, μετά θέλω να βάλω και 2-3 τεχνίτριες νυχιών, οι οποίες να μας πούνε από ένα ωραίο tip για τα Χριστούγεννα. Τι λέτε, καλή ιδέα? Αλλά μην είσαι ξυλουργός και μου μπεις και μου πεις ότι είμαι κανονίχη nail art. Να δω και όνομα, να έχει με νύχια, να έχει με κάτι. Οπότε, όσοι και όσες μας βλέπετε, μπορείτε να στείλετε το live σε κοπέλες οι οποίες είναι πολύ καλές και δυνατές στην ονυχοπλαστική, έτσι ώστε να μπουν στο live μας και να μας δώσουν μερικές συμβουλές για το τι μπορούμε να κάνουμε ωραία τα Χριστούγεννα, αλλά και φυσικά και μόνοι μας στο σπίτι. Είτε ακόμα και με απλόμανο. Λοιπόν, γνώμη για Σούπερ Κική, επειδή το είδα τώρα και ναι, γενικά δεν το έχω θίξει το θέμα. Εγώ απλά θέλω να πω respect στη Σούπερ Κική, να της βγάλω το καπέλο, να της πω πολλά συγχαρητήρια, γιατί ό,τι έχει περάσει, που εμείς μπορούμε να το βλέπουμε μία οθόνη όπως βλέπουμε τις ταινίες, πιστέψτε με, είναι ένας τεράστιος γολγοθάς. Και μόνο συγχαρητήρια αξίζουν σε τέτοια παιδιά, που μπορούν και τα καταφέρουν και φεύγουν από τόσο άσχημες καταστάσεις και καταφέρουν να κάνουν πράγματα στη ζωή τους, για τον εαυτό τους, αλλά και για τους γύρω τους. Λοιπόν, με τη συνεχεία λοιπόν, τελειώσαμε με τα νουτ. Τα είπαμε, μην τα ξαναρωτάμε. 124 ήταν το πρώτο. 125 ήταν το δεύτερο. Και 1468, που από ό,τι κατάλαβα δεν σας άρεσε και πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι και εγώ ανάμεσα 124-125. Και φυσικά το 458, που είναι πάρα πολύ ωραίο, που μπορείς να κάνεις, όπως είπαμε, όλα τα νύχια, μια ωραία βάση νιούντ, ένα ωραίο μπες, και να πας να πατήσεις από πάνω με γαλλικό στην άκρη, με το 458. Έχει και το bling bling για την μπουτανιά, ξέρεις τώρα. Πάμε παρακάτω. Μισό, το buffer μου λίγο. Παιδιά, αστέρι έχω γίνει, έτσι. Δηλαδή, έτσι και πάω να δώσω για τέτοιο την ονειχοπλαστική, την έχω στο τσεπάκι μου. Αν με ακούει τώρα η Νάταλη, θα το κατάρες. Η Νάταλη όμως δεν είναι ότι έχει μόνο το πορτρέτο, έχει και τη Rich Nails & Lashes, η οποία έχει όλα αυτά τα υπέροχα προϊόντα. Έχουν πολύ αγάπη για όλες τις ονειχοπλαστικές. Ονειχοπλαστικές, ναι, κάπως έτσι. Λοιπόν, πάμε σε μπλε ή σε κόκκινο? Τι σας κάνει πιο πολύ για Χριστούγεννα? Αλλά πρόσεξε, σου έχω πολύ καλό μπλε, έτσι. Σου έχω μπλε με τρομερό ειρηδίζον μέσα, αλλά και με πιο έντονο ακόμα.
και αυτό το μπλε που είναι υπέροχο. Λοιπόν, το μπλε για βάση, το 300. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα μπλε, ξεκινήσουμε. Γεια σου και σε ένα Βαγγέλη VNS. Για stream με τον αρχηγό, παιδιά μου, έλειπα τόσο καιρό. Με βλέπετε, είμαι πάνω, κάτω, κάτω, πάνω και πάνω, κάτω και ξανά τούμπαλι. Άμε κόκκινο, θέλετε να ξεκινήσουμε. Ωραία. Σας χαλάω, γιατί μπλε. Α, μισό. Μπλε ή κόκκινο. Μπλε ή κόκκινο, κόκκινο. Βλέπω να επικρατεί το κόκκινο, δεν σας χαλάω στο χατήρι. Οπότε, σας έχω εδώ αυτά τα τέσσερα. Ένα από αυτά πάλι έχει bling bling μέσα. Παιδιά, δεν μπορώ, είμαι του bling bling. Τι να κάνω. Επίσης, μπράβο, μπορούμε να συνδυάσουμε το κόκκινο, συγκεκριμένα το 423, που είναι το κόκκινο, το κλασικό κόκκινο, μετά είναι το 427 που είναι λίγο πιο αιματή. Ή όχι, μισό, τα μπέρδεψα. Όχι, είναι λίγο πιο μόνο το 427. Το αιματή το ξέχασα. Γαμώτο. Και να βάλεις από πάνω με χρυσό. Παναγία μου, Παναγία μου. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το 423, που είναι το κλασικό κόκκινο για μένα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Εδώ το κόκκινο έχω. Σταματήστε το κόκκινο, κόκκινο. Λοιπόν, μισό. Α, και νομίζω αυτό δεν είναι το κλασικό κόκκινο, τώρα το ξαναβλέπω. Λάθος τα πήρα. Δεν φταίω μόνο εγώ, φταίει και άλλη, έτσι. Είναι λίγο πιο καλοκαιρινό ίσως κόκκινο αυτό, το 423. Με μια δεύτερη φορά πάντα βέβαια δείχνει πολύ περισσότερο. Αλλά είπα τώρα μην κάθομαι να τα ψήνω και να σας τα ξαναψήνω. Την άλλη φορά κάναμε 5,5 ώρες, εδώ φορά κάναμε κανένα μισάωρο. Λοιπόν, στο περίπου όμως το καταλαβαίνεις. Αυτό είναι το 423. Εντάξει, είναι και το φως που βοηθάει, είναι λίγο πιο σκούρο από ό,τι φαίνεται νομίζω. Μετά θα σου πάω στο 427. Που κάνει έτσι λίγο πιο μπορντό. Πώς το λέγει η αγαπημένη Δέσποινα Μυρωδάκη. Μπορδοροδοκόκκινο είναι αυτό. Αυτό είναι το χρώμα. Αυτό εντάξει, αυτό είναι Χριστούγεννα. 427, αυτό είναι Χριστούγεννα. Παιδιά, ναι. Πω, πω, αυτό θα κάνω. Δες εδώ. Γάμο το λόγο του με το φως που έχω, δεν φαίνεται καλά. Παιδιά, το 427 είναι υπέροχο. Πραγματικά είναι υπέροχο. Πραγματικά, Γιώτα μου, όλα τα έχω κάνει σε αυτή τη ζωή. Τι άλλο. Λοιπόν, το 427 και μετά θα σου πάω σε ένα πιο σκούρο ακόμα. Στο 416, που είναι μομπορντό, δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά είναι πιο έτσι, πιο αυστηρό. Αλλά είναι και αυτό υπέροχο. Είναι υπέροχο, όχι πραγματικά. Δες εδώ. Και το ωραίο είναι το πινέλο του, δεν ξέρω το υλικό, παιδιά. Το υλικό είναι τρομερό. Δείτε πώς απλώνει, που το κάνω απλά ένα έτσι, έτσι μπροστά σας, έτσι. Αυτό είναι το 416, το τελευταίο. Εμένα μου αρέσει πολύ και αυτό, πάρα πολύ. Πιο αυστηρό, πιο έτσι, πιο... Αλλά κάνει, θυμίζει ρε παιδί μου, και χειμώνα. 427. Α, 427 σας αρέσει καλύτερα. Κοίτα, η αλήθεια, ναι, το 423 νιώθω ότι είναι λίγο πιο... Έκανα λάθος το κόκκινο, πρέπει να έχω πάρει το άλλο, το πιο αιματή. Έκανα λάθος. Είναι λίγο πιο ανοιξιάτικο, πιο καλοκαιρινό το 423. Το 416 όμως και 427, αυτό είναι 416, αυτό είναι 427... Εντάξει, είναι άκρος Χριστούγεννο. Χριστούγεννο, όχι Χριστούγεννα, Χριστούγεννο, πρόσεξε. Λοιπόν, και πάμε στις γκλιντεράδες πάλι φυσικά, 0,73. Χοντρό έτσι, ωραίο γκλίτερ μέσα. Και αφήνει και χρώμα, βλέπεις, δεν είναι ότι μόνο... Είναι, εντάξει, είναι το... Τι να λέμε τώρα. Μπορείς όμως να πάρεις το 0,73 και να πας να το περάσεις πάνω από το 4,23. Παιδιά, είναι, δείχνει τελείως διαφορετικά, έτσι. Γιατί όλα αυτά διαφανίζουν κάπως με τα glitter μέσα. Αλλά μπορείς να πας να το περάσεις πάνω από άλλη βάση, όπως σας είπα και πριν. Ή ακόμα ξέρεις τι μπορείς να κάνεις. Να πάρεις nude και να πας να περάσεις από πάνω το κόκκινο glitter. Για να φανεί ακόμα καλύτερα. Είναι μια λογική κι αυτή. Οπότε τα ξαναλέμε. 4,23.
4,27 που το προτιμάτε και 4,16 οι βάσεις μας και το glittery που τα 9,073. Το έχουμε! Μπράβο, αγάπες μου. Πάμε να πάμε τώρα σιγά σιγά και στα μπλε. Τι άλλο, τι κάνετε, πώς μου τα περνάτε. Σε αυτή την καραντίνα δεν τα πάμε πάρα πολύ. Στην προηγούμενη κοιμόμαστε μαζί, τρώγαμε μαζί, τουαλέτα πηγαίναμε μαζί. Κατά τα άλλα όλα καλά. Βγαίνετε έξω, μπορείτε να κινείστε. Θεωρείτε ότι αυτή η καραντίνα είναι λιγότερο από την προηγούμενη. Εντάξει, την προηγούμενη ήμασταν πιο φοβισμένοι. Τώρα θα έλεγα τίποτα. Αλλά έχει χάρη. Λέει, συγγνώμη, δεν μπορώ να μην το πω, παιδιά. Μέχρι 3 άτομα λέει σε ένα αυτοκίνητο και να είναι συγγενείς. Και στο λεωφορείο μέχρι 50 και ξένοι. Έκλαψα μόλις το είδα, σας το αρχίζομαι. Εντάξει, δεν μπορώ. Αυτά τα κουλά δηλαδή, και μετά σου λένε μην είσαι δύσπιστος. Τώρα. Άσε, καλύτερα μιλάω για νύχια, παρά για αυτά τα πράγματα. Λοιπόν... Οχ! Είδες, γιατί φαντάσου να σας έκανα τόση ώρα, είμαι από το πρωί, παιδιά, και η ώρα έχει πάει 5 για να καταφέρω να φτιάξω τα νύχια, έτσι. Κάτι πρέπει να γίνει κάπως, κάτι πρέπει να ανοίξουνε. Λοιπόν, να τα μπαφάρω λίγο γιατί έβαψε το κόκκινο. Μισό λεπτό. Τι τραβάμε. Λοιπόν, έχουμε κοπέλες nail artist εδώ πέρα. Έχουμε να βάλουμε σε λίγο, να μας πούνε 2-3 πράγματα. Τελειώνω και τα μπλε σας δείχνω και τελειώσαμε. Και μετά μόνο θέλω 2-3 κορίτσια να μας πούνε διάφορα tips. Έχουμε. Θέλω μόνο σαν κορίτσια γνωρίζουν από nail art, έχουν να κάνουν, είναι τεχνήτριες, όχι μόνο nail art, αλλά να είναι τεχνήτριες. Σας αρέσει το μονόπετρο? Λοιπόν, το μονόπετρο αυτό, αγάπες μου, είναι αυτή η καινούργια μου συλλογή, από το DDK Jewelers. Θα είναι διαθέσιμα λίγο μετά τα Χριστούγεννα, αλλά παιδιά μου πραγματικά είναι υπέροχα. Θα τα δείτε, θα τα ανεβάσω. Είναι καταπληκτικό. Είναι 7 καράτια. Και έχω να σας δώσω πολλά. Ετοιμάζω πάρα πολύ ωραία πράγματα αυτή τη φορά. Ειλικρινά, θα σας αρέσουν. Με έπιασε δημιουργικός ίστρος. Απ' τη μία ξέρεις, λες καραντίνα και σκατά στα μούτρα τους, αλλά απ' την άλλη, εκεί είναι, ξέρεις, που μένεις και λίγο μόνος σου, μιλάς με τον εαυτό σου, μιλάς με τους τοίχους και εκεί κάτι σου βγαίνει. Εκτός αν σου βγαίνει και το... Λοιπόν... Τελειώσαμε με τα κοκκινάκια, θα τα επαναλάβω. 4,23 το πιο ανοιχτό. 4,27 που τρελαθήκατε. Που είναι super wow, συμφωνώ. 4,16 πιο αυστηρό, πιο σκούρο. Και το bling bling 0,73. Τελειώσαμε για πολύ. Και τώρα πάμε στα μπλε που μου αρέσουν πολύ και μου πάνε γιατί είμαι λαχρινή. Ξέχασα το μεταξύ να δείξω. Το ακούτε? Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε κάτι άλλο αυτό εδώ πέρα με τον βρουμ βρουμ που κάνει. Ντροπή μας λέω, μικρά παιδιά. Είναι ο αερογράφος της Ριτς. Και με αυτόν εδώ είναι που κάνουμε τα ωραία τα όμπρε που βλέπετε και σας αρέσουν. Και... Βάζεις εδώ το χρωματάκι και πατάς αυτό εδώ. Το ακούς? Και κάνεις έτσι και το κάνεις. Απλά δεν ήθελα να κάνω όμπρε σήμερα. Θα κάνω όμπρε άλλη φορά και θα σας το δείξω. Αλλά παιδιά, αυτό εδώ το μηχάνημα πραγματικά είναι... Πώς λέμε στις κουζίνες, χρειαζόμαστε και μια κουτάλα, έτσι για τα νύχια. Αυτό. Πάμε λοιπόν! Θα σας δείξω τώρα πρώτα τι. Θα σας δείξω το silver, το bling bling, το 057, που τι μπορούμε να κάνουμε. Αν μια κοπέλα δεν θέλει να κάνει πολύ έντονα κόκκινα, μπλε, κίτρινα, δεν ξέρω εγώ τι νύχια, μπορεί να πάει να κάνει ένα γαλλικό πολύ διακριτικό. Εντάξει, γελάτε. Τι να πω ρε παιδιά, αφού άκου πώς κάνεις. Αν τ' άκουγε σου λαγκλάμουρος, τι θα λέγει δηλαδή. Δεν υπάρχουν πρόστιχες λέξεις, πρόστιχα μυαλά υπάρχουν. Τι να κάνουμε, όλα προς χρήση είναι. Και κατανάλωση. Λοιπόν, 0,57 λοιπόν.
Πάει στη λύθη. Το 057 λοιπόν, που είναι σκέτο silver, και μπορούμε, κοπέλες που δεν θέλουν να κάνουν, ρε παιδί μου, έντονα, σταματήστε ρε, για το Θεό, να κάνουμε νύχια. Για το Θεό. Λοιπόν, να δεν θέλουν να κάνουν κόκκινα, κίτρινα, απλά καραβάκια στο Αιγαίο, δεν με παίρνετε καλά. Θέλουν να κάνουν κάτι σκέτο απλό. Ναι, γκρεμίζει το σύμπαν. Βλέπεις, ήρεμα, με κάνει, δεν έχεις άλλη. Μπορείς να πάρεις αυτό εδώ, το 057, και να κάνεις τύπου ένα γαλλικό πολύ διακριτικό. Ή μπορείς να το βάψεις και όλο. Σου κάνω εγώ στα πρόχειρα ένα γαλλικό. Και να δεις πόσο ωραίο φαίνεται. Διακριτικό, sick, για να μην λέτε μόνο ότι κάνουμε υπερβολές στα νύχια και, που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει γούστα του καπέλο του. Δες πόσο ωραίο φαίνεται. Ε? Αχ, είναι πολύ ωραίο! Και είναι ωραίο, σε ένα πιο μικρό νύχι, φυσικά θα φαίνεται και πιο διακριτικό, αλλά αν το δεις από κοντά, είναι πιο διακριτικό ακόμα. Δεν είναι υπέροχο. Ε? Αχ, μου άρεσε πολύ αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το 057. Επίσης, μπορείς να κάνεις γαλλικό με αυτό. Καλύτερα όλο παρά γαλλικό. Ναι. Όπα, έχουμε κοπέλα. Anna Beauty Nail Spa. Καλησπέρα, Άννα μου. Αν θέλεις, τι μου friend request να σε βάλω, σου παρακαλώ. Όχι friend request, πώς λέει, τι friend request. Αλλά και σε ποια εποχή ζω. Request εδώ στο Instagram να μπεις. Για πάτησέ μου. Ωραία, αυτό είναι σαν γαλλικό που εμένα μου αρέσει. Μισό λεπτάκι να δω τα request, να βρω την κοπέλα. Μισό λεπτό. Δεν τη βρίσκω. Άννα μου, ήταν πολύ σωστή η παρατηρήσή σου. Αν θέλεις, κάνε μας ένα request για να σε βάλω. Μπορούμε, αυτό είναι σαν γαλλικό, το είδατε. Να σας κάνω και ολόκληρο τον ήχη, φυσικά. Λοιπόν, να και σε όλο τον ήχη. Αλλά το γαλλικό δεν ξέρω. Εμένα, παιδιά, μου άρεσε πάρα πολύ, πραγματικά. Και δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό. Το έχω κάνει μόνο με φουλ τύπου Σβαρόφσκι και τέτοια και στράς. Και έτσι είναι όλο τον ήχη. Και έχει τη γυαλάδα, φαίνεται τα bling bling. Και το έχεις άχρωμα από κάτω, μπορείς πάλι να βάλεις ό,τι χρώμα θέλεις και να περάσεις αυτό από πάνω. Το είδαμε και αυτό. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω στα μπλε. Μισό λεπτό να δω στα request. Βρε αγάπες μου, ζήτησα τεχνίτριες. Μου έχει κάνει ο Μπάμπης ο Σουγιάς και ο Βαγγέλης από το Βουλκανιζαντέρ εδώ πιο κάτω και δεν μου έχετε κάνει τεχνίτριες. Δηλαδή, τι να πω. Για νύχια μιλάμε, όχι για τσιμούχες και παξιμάδια. Ωραία. Και εμένα το γαλλικό, να σου πω την αλήθεια, μου άρεσε πάρα πολύ. 057, ναι. 057 είναι το bling bling. Παιδιά, αυτό ειλικρινά είναι top. Λοιπόν, σε πάω στο μπλε, 300, με τη μία. Είναι ένα βαθύ μπλε που μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, ναι, ένα βαθύ μπλε, που είναι, εντάξει, χειμωνιάτικο, το λες και χριστουγεννιάτικο όμως, έτσι. Μισό. Πάντα να θυμάστε, με δύο στρώσεις δείχνουν, παιδιά, όλα. Τα μανώ, αλλά όλα. Λοιπόν, και εδώ σε έχω. Θα το έλεγε και navy blue αυτό, νομίζω. Blue navy, navy blue. Για να δω μισό λεπτάκι. Ψάχνω να βρω τα request, ειλικρινά. Α, ωραία, τώρα μου κάνω τη θύρα 13. Request. Παιδιά μου, με τεχνίτρες πρέπει να μιλήσουμε. Δεν μπορείτε να δώσετε συμβουλές εσείς. Λοιπόν, αυτό δεν είναι το 300. Μπορεί να φαίνεται ανοιχτό, δεν είναι τόσο ανοιχτό. Με δεύτερη στρώση φαίνεται πολύ καλύτερα, δηλαδή για να καταλάβεις. Καταλαβαίνουμε νομίζω λίγο τη διαφορά. Okay.
Είναι το νούμερο 300. Και τώρα σε πάω μόνο full bling bling στα μπλε. Στο 076. Το 076 μου βίζει κιόλας λίγο μέσα. Δεν είναι μόνο σκέτο μπλε. Λοιπόν... Ναι, αφήνει και μοβ. Είναι μπλε μοβ θα το έλεγα εγώ αυτό. Και έχει full μέσα. Full bling bling. Bling bling. Bling bling. Bling bling. Γάμο, το δυστυχές γεγονός δεν μπορείτε ακριβώς να το καταλάβετε. Αυτό για παράδειγμα... Α, μισό. Μας και έτσι γίνει. Τώρα φαίνεται. Τώρα μάλιστα. Καταλαβαίνετε. Α, δεν πέσει και λίγο φως από πάνω, τόση ηλίθεια. Δεν πάρεις και κανένα, πώς θα λένε αυτά τα ring. Λοιπόν, και πάμε τώρα, εντάξει, αυτό είναι πιο ανοιχτό. Στο 068. Εντάξει. Μέρμετ, τελείως. Παιδιά, ψοφάω. Αυτό είναι το χρώμα. Εντάξει, το 068 είναι όλα τα λεφτά. Το 068 είναι όλα τα λεφτά. Λοιπόν, έχουμε το 300 είναι το πρώτο, το 076 το δεύτερο και το 068 το τρίτο. Παιδιά, είναι τρομερά. Λοιπόν, αυτά ήταν τα μπλε. Τελικά τι να κάνω, να κάνω μπέζ, να κάνω γαλλικό σκέτο, να κάνω με χρυσό, να κάνω κόκκινο, να κάνω δεν ξέρω εγώ τι, να βάλω στρασάκι, γιατί ας πούμε και... Ω, σε παρακαλώ, έχουμε ποικιλία. Πώς τα κάνουνε, θα κάνω έτσι εγώ. Αποφασίστε, λοιπόν, θέλω να δω, θέλω λίγο βοήθεια, κάντε κάτι γιατί δεν πάει άλλο. Ωχ, ζέστη πολύ παιδιά, καψώθηκα πάλι. Θέλω τεχνίτριες. Μπορεί κάποια τεχνίτρια να μπει να μου κάνει ένα request. Πώς μπορώ να βάλω μια τεχνίτρια μέσα. Έχουνε κολλήσει. Βρε καλέ μου Βαγγέλη εδώ το βουλκανιζαντέρ στη γωνία. Σταμάτα να κάνεις request. Άσε τις τεχνίτριες. Μην με κάνεις έξαλλη. Αφού το βλέπεις, δεν στέκω καλά. Και κοίτα τι κρατάω. Πρόσεχε. Θα έρθω στη γωνία. Δεν φτυλάμετε φως. Τώρα μάλιστα. Πού ήσουν να υπηρετικό μου προσωπικό τόση ώρα. Μόλις έβγα μια κατάρα. Μόνο μία πες είναι. Λοιπόν. Ακούω. Μπλε μου με στρασάκι. Ναι. Παιδιά, έγινε σκατά. Α, Κυριακή είσαι τεχνητρία. Περίμενε. Όχι. Go live. Έλα, σε έχω. Πες μου ότι είσαι τεχνητρία και όχι. Κάνεις άντρα στη γωνία. Κυριακή μου, καλησπέρα. Εσύ να με βλέπεις έτσι. Είμαι από γυμναστήριο. Δεν πειράζει. Πού βρήκες γυμναστήριο. Καλά, κρύψε λόγια. Έχει ένας φίλος μου ιδιωτικό. Και πάμε... Να τα private! Μπράβο, καλά εξηγέσαι και εγώ μιλώ από το ίδιο, μην νομίζεις. Δεν πάω βασικά καθόλου. Την προηγούμενη καραντίνα ήμασταν φέτος και τώρα είμαστε φέτος. Δεν δουλεύω ακόμα, να ξέρεις. Δεν δουλεύω ακόμα το νόμο της καραντίνας, αλλά... Εντάξει, είσαι τεχνίτρια νυχιών. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μας πεις 2-3 ωραία tips που μπορούμε να τα κάνουμε στο σπίτι. Μόνες μας όλες οι κοπέλες. Το ημιμόνιμο είναι κάτι πανεύκολο. Είναι σαν να δάφεις τα νύχια σου. Μπράβο. Απλά τα βάζεις μέσα στο φουρνάκι, είναι ότι πιο εύκολο, δηλαδή δεν χρειάζεται να τρελαινόμαστε. Αυτό ακριβώς, επίσης, ένα φουρνάκι και, το... και αυτά εδώ πέρα τα ημιμόνια. Μια βάζεις ένα top, τέλος. Ένα βάζεις μια... αυτό ακριβώς. Δηλαδή πιο πολύ ώρα θέλεις να βάψεις τα νύχια σου μέχρι να τα στεγνώσεις. Ναι. Οπότε που να στεγνώσει, δεν στεγνώνει ποτέ. Δεν στεγνώνει ποτέ. Ακούω να μου πεις αγαπημένο χρώμα. Ποτέ δεν στεγνώνει και πάντα κάπου. Θα κουμπίσεις και πάντα θα κάνεις κάτι και μαλλιά και θα τα βάψεις όλα.
Εγώ λατρεύω να ξέρεις Σέμιλακ που είναι 10 ευρώ το βερνίκι και είναι απίστευτα. Ωραία. Είναι τα, νομίζω από τα πιο οικονομικά. Τα αγαπημένα σου, τα αγαπημένα σου χρώματα θέλω να μας πεις και τι μας προτείνεις για Χριστούγεννα. Νομίζω ότι τα κόκκινα και τα μπορντό έχουν ξεπεραστεί. Νομίζω. Κόκκινο, όχι, έλα. Γίνεις να βγάζεις τη φορεσιά του Αϊβασίλη και να του φοράς. Συγκεκριμένα για Χριστούγεννα. Όχι, όχι, συγκεκριμένα για Χριστούγεννα. Νομίζω έχουν ξεπεραστεί. Όλες κυκλοφορούμε με τέτοια νύχια τα Χριστούγεννα. Όλες. Ωραία. Άρα κάτι με χρυσό ίσως θα λέγαμε. Χρυστά. 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 Μην φοβηθούμε. Τα είχα κάνει χρυσά πριν 5 χρόνια. Άρα πώς το μπροστά ήμουν. Εγώ βλέπεις. Τώρα είμαι χωρίς τίποτα. Ναι, είμαι τρεις μέρες χωρίς τίποτα. Συγγνώμη κιόλας. Εγώ που δεν κάνω νύχια και έκανα σήμερα όλη μέρα το πρωί και το ξύνω. Εσύ δεν που είσαι και η δουλειά σου. Δεν μπόρεσες να κάτσεις μια μέρα να αφιερωθείς τα νύχια σου. Τα έχω 2 χρόνια και λέω τώρα που είμαι καραντίνα, ας τα ξεκουράσω. Ας τους βάλω μια θεραπεία εκεί να τη ευχαριστηθούν. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Κοριτζάκι μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα πω σε άλλη μια κοπέλα. Για να κλείσω. Να πω, είστε... Πες μου λίγο, είσαι βαμμένη. Όχι, άβαυτη είμαι. Δεν γίνεται να είσαι τόσο ωραία. Δεν γίνεται τόσο ωραία. Πες μου λίγο, πώς γίνεται. Είσαι θεά. Ξέρω εγώ, ρώτα τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Φιλάκια. Φιλάκια. Γεια σου, αγάπη. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη τεχνίτρια. Και μου είσαι πολύ γλυκιά, αλήθεια, πραγματικά. Ελέτρεψα το πρόσωπό μου μαζί με τις κόνες και εγώ γίνει με τσούζουν τα μάτια μου. Φουφου. Λοιπόν, έλα πάμε. Δεν υπάρχει τέλη μου να μην έχει κανή νύχια. Ωραία, βάλτε μου μια τεχνίτρια. Ακόμα, θέλω, εδώ, 2-3. Τόμι. Γεια σου. Τεχνίτρια είπαμε. Παιδιά, δεν μπορώ να βάζω την τύχη. Είδα πριν, εντωμεταξύ έχουν κολλήσει τα request για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω τι γίνεται. Θα βρω μια τεχνίτρια και θα προσπαθήσω. Μαρκέλα. Μαρκέλα μου, είσαι τεχνίτρια. Να πάω στη Μαρκέλα και... Δεν ξέρω. Περιμένουμε και τη Μαρκέλα να ακούσουμε 2-3 νόμες ακόμα. Μου άρεσε αυτό πολύ. Γεια! Yeah. Μόνο το φίλτρο, κοριτσάκι. Δήμητρα. Έχουμε φίλτρο. Δεν ακούγεσαι. Λοιπόν, δεν μπορούμε να κάνω connect με μία κοπέλα που ήθελε να μπει. Θέλω μία τεχνίτρια. Μια κοπέλα, την Άννα. Μπράβο, την Άννα. Η Άννα πού είναι που μου έγραψε κάτι πριν. Αχ, συνεχίζει το παιδί του Βουλκανιζαντέρ να μου κάνει request. Μάλλον δεν καταλαβαίνετε. Τεχνίτριες θέλω! Έξαλλη! Τεχνίτριες! Γαμώ τη θιά μου, τη χορεύτρια. Ναι, μπήκαν τώρα και οι μαλάκες. Να το στον γαλλικό, δεν έχει κάτι γνώμη. Μπράβο, Μαρία, σωστό. Και εμένα μου αρέσει το γαλλικό πάρα πολύ. Ποια είναι διαφορετική. Συγγνώμη τώρα, ρωτάει ο Μάριος. Εντάξει, μπορεί να το κατανοώ. Τα αγόρια δεν γνωρίζουν πολύ συχνά. Ότι ποια είναι η διαφορά με μία make-up artist και με μία τεχνίτρια νυχιών. Make-up artist, αδερφέ, βάφει εδώ. Η τεχνίτρια νυχιών βάφει εδώ. Το κατάλαβες. μία τεχνίτρια νυχιών ψάχνω, για το Θεό. Πού είναι η Άννα? Ωραία, Άννα, παρακαλώ αν είσαι εδώ, κάνε μου ένα comment και θα σε πατήσω εγώ, ρε ψυχούλα μου. Γιατί δεν γίνεται. Μόλις έφαγες μπαν και πάμε μια ευακά, το μουνί της αυτή σου, φυλάκια, hi, έλεγε. Και πάμε, επειδή θέλω να το ξαναπάω, next! Έτσι τώρα, γιατί γίνομαι τρελή, ξέρεις είναι η ώρα αυτή, με πιάνει τρέλα. Άννα μου, κάνε μου απλά ένα comment να σε πατήσω, ρε καρδούλα μου. Ψόφω στα φωστό ζώα. Δεν με εξαντάζεις αυτό να έχει λευκό μέσα και εγώ να κάθομαι βάφω με τόση ώρα. Μαύρα είναι και με το Σίλβερ. Παιδιά, δεν μπορώ να βρω, ειλικρινά, δεν ξέρω, Άννα τη λένε, Άννα, να την πατήσουμε ρε παιδί μου. Άννα, Νέιλς, πώς λέγεται.
Ωχ, Παναγία μου. Ωραία, μπορεί κάποιος να μου ξαναγράψει εδώ το της Άννας. Α, περίμενε. Παιδιά, έλα, βρήκα κοπέλα. Βρήκα τη Βασιλική. Να πάω live με τη Βασιλική. Τι έχει γίνει σήμερα. Και τα φίλτρα του καφέ και τα φίλτρα τέτοιο. Εν τω μεταξύ, κάποιες... Καλησπέρα, κορίτσι μου. Καλησπέρα, κορίτσι μου. Γεια σου, κορίτσι μου. Μισό λεπτό. Συγγνώμη, να σε καλησπερίσω. Μια επιστροφή. Καλύτερα. Ναι, πολύ καλύτερα. Ναι, πολύ καλύτερα. Ήθελα να βρίσω, αλλά πάλι καλά που μπήκες. Εντάξει, δεν θα βρίσω. Για πες μου, κορίτσι μου, θέλω να μου πεις τρία κλίψε τα Χριστούγεννα που μπορούμε να τα κάνουμε μόνοι μας στο σπίτι. Ακόμα και σχεδιάκια. Λοιπόν, μπαίνεις στο Pinterest, βλέπεις τις πιο απλές φωτογραφίες, δεντράκια, Άγιος Βασίλειδες, κουφάκια. Ό,τι θέλεις, σου τα δείχνει βήμα-βήμα. Δεν χρειάζεται να έχουμε και το πιο περιποιημένο νύχι φέτος στις γιορτές, αφού είναι λίγο δύσκολο. Αλλά να δημιουργήσουμε λιμόνες μας, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Την κοπέλα πριν, το κόκκινο εγώ το αγαπώ για τις γιορτές. Αγαπώ και το κυπαρισί για τις γιορτές. Αυτά. Και το μαύρο το αγαπώ πολύ. Δεν ξέρω εσείς. Κοίταξε. Η αλήθεια είναι τόσα χρόνια εγώ μαύρα δεν τα έκανα. Και τώρα, μετά από πολύ καιρό είχα κάνει κάτι με μαύρο. Τώρα τα έκανα όμως ένα γαλλικό μαύρο την προηγούμενη φορά και τα πόδια τα έχω σε μαύρο. Δεν ξέρω, το έχω ευχαριστηθεί. Και εγώ το αγαπώ. Το καλύτερο δεν είναι, τώρα και εν μέσω καραντίνας. Περίμενε, γιατί πάλι έχω επιστρέψει βαριά. Να χαμηλώσω. Λοιπόν, καλύτερο δεν είναι όταν κάνεις γαλλικό εν μέσω καραντίνας που να είναι το μπέζ, να μην φαίνεται κιόλας πόσο μακραίνει. Ή ένα μπέζ νύχι ή κάτι. Δηλαδή, όχι έντονα, μαύρο τελείως, κόκκινο τελείως, μπλε τελείως. Αφού δεν μπορείς να το ανανεώνεις τόσο συχνά. Έχω παράσιτα εδώ πέρα. Αφού δεν μπορείς να το ανανεώνεις τόσο συχνά, να το περιποιείσαι, καλό είναι, ναι, βέβαια. Δεν χρειάζεται τόσο ανά 15 μέρες. Το αφήνεις μακραίνει, δεν φαίνεται τίποτα. Γλυκιά μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και φιλό, θα σε κλείσω να βάλω μια κοπέλα και να κλείσω το like. Άσε καλά, καλές γιορτές εύχομαι. Φιλόκια. Εγώ δεν ξέρω να το κλείνω. Παιδιά, αλήθεια, να ξέρετε, όποιος βρίζει πρώτον θα τρώει το βρίσιμο της ζωής του. Ξέρεις, δεν κολλάω εγώ να σε βρίσω στο live. Γλυκούλη. Και θα τρως μπαν επίσης. Next. Το ξέρεις, το θυμάσαι την προηγούμενη καραντίνα. Μην με κάνεις τρελή, οπότε. Δεν θέλετε να με γλυκιά. Δεν θέλετε να μιλάω όμορφα. Θέλετε να με κάνετε τρελή. Μπορώ να γίνω, αγάπες μου. Για λίγο. Και μετά φυλάκια πάλι. Θέλω αυτή την Άννα, ρε παιδιά, από πριν. Πού μπορώ να την βρω? Παιδιά, μόνη μου τάχτησα τα νύχια. Αλήθεια, και την προηγούμενη φορά το ίδιο πράγμα έκανα και το είχα 5,5 ώρες live. Αλλά επειδή τώρα, αν καθόμουν έτσι, επειδή ξέρεις, κάνω έτσι, μου φύγει η Παναγία. Έχω υδρώσει. Θέλω την Άννα για να κλείσω. Δεν ξέρω, κάτι μου έκανε αυτή η κοπέλα. Πού να πάω να τη βρω? Να ανέβω τέρμα πάνω στα σχόλια. Πού να τη βρω. Σιγά μην τη βρω. Πού να τη βρω? Πού γίνεται μαδομούνι εδώ μέσα πάλι. Δεν με ακούτε δυνατά. Τι να πω. Παιδιά, ψάχνω να βρω αυτή την κοπέλα. Όχι, δεν είμαι Θεσσαλονίκη. Έρχομαι την Τετάρτη Θεσσαλονίκη. Γιατί έχω δουλειά σε πάνω. Ανέβα κατέβα. Γιατί σας είπα, ετοιμάζω κάποια πράγματα. Το ένα είναι τα νηφικά. Το άλλο είναι με τα κοσμήματα. Τα οποία, καλά με τα κοσμήματα, θα σας φύγει η ψυχή, παιδιά. Και το κόστος, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ προσιτό. Θα τα δείτε. Γιατί όλες, η φιλοσοφία μου είναι ότι όλες οι γυναίκες αξίζουν να έχουν το bling-bling του παραμυθιού και ό,τι όπως το φαντάζονται και το ονειρεύονται. Και να μπορούν να το αποκτήσουν έτσι, χωρίς να χρειάζεται να δώσουν μια περιουσία. Λοιπόν, επειδή δεν μπορούμε να βρούμε την Άννα, θα σας καληνυχτήσω. Νύχτος έξω. Έχω να σας πω, rich nails and lashes. Πάρτε την ημώνυμα στο σπίτι. Κάντε τα μόνοι σας, γιατί προκοπή δεν βλέπω να ανοίξουμε ποτέ. Θα ανοίξουμε βέβαια, θα ξανακλείνουμε, ξανανοίξουμε. Δεν είμαι απαισιόδοξη, αλλά με έχει πιάσει ένα πράγμα τώρα. Τι να σου πω. Χτίζω το πρωί νύχια. Τι άλλο θέλεις? Θα πάω να τα... Γιατί τώρα πρέπει να τα μπαφάρω πάλι. Έβαλα χρώματα επάνω. Θα τα βάψω. Θα κολλήσω και στρασάκια έτσι για τη μαγιά. Και θα σας ανεβάσω σε story να τα δείτε. Αποθηκεύω το live.
Αν δεν βαριέσαι και δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις, παρακολούθα την τρελή. Πολλά φιλάκια μέχρι νεοτέρας και θα ξαναμπούμε live. Αλλά ξέρω πότε προτιμάτε να μπαίνουμε live. Μισό να κάνω hide άλλο ένα τελειωμένο ζώο που είναι μόνο για κρέμασμα στο Σύνταγμα. Προτιμάτε να κάνουμε το βράδυ. Σας έχω πολλά. Φιλάκια μωρά μου. Ευχαριστώ για το χρόνο σας.